Ευχαριστώ τον Θεό που για μια φορά ακόμα αξιώθηκα να έρθω κοντά σας. Στα αγιασμένα χώματα της Μακεδονίας μας. Βλέπω τις μέρα με αίμα και υδρότα και θυσίες. Σε αυτό το πνευματικό αλλά και εθνικό φυλάκιο, επωνόματι των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, για να απολαύσουμε όλοι μαζί την πνευματική αυτή μανδεσία που μας προσέφεραν οι επίσκοποι μας, Αμβρόσιος και Κλήμης, και να πάρουμε τη χάρη και την ευλογία των Αγίων. Εγώ περισσότερο αισθάνομαι δέος και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας και ένα ιδιαίτερο λόγο, ότι γνώρισα από κοντά εκείνον ο οποίος υπήρξε η ρίζα και το θεμέλιο αυτού του αγώνα του πνευματικού. Γνώρισα τον πατέρα Μιχαήλ Σαββόπουλο και ενεπνεύστην από αυτόν. Όσοι εξ ημών τον έχετε γνωρίσει, θα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σίγουρα, λίγοι είναι αυτοί που τον γνώρισαν από κοντά και εξαιτίας του υπάρχει σήμερα αυτός ο ναός και επάξια πήρε τη σκητάλη ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης σας, ο κύριος Αμβρόσιος, και συνεχίζει το έργο του. Ήρθα εδώ από την Αθήνα, γιατί ο δεσπότης σας είναι και φίλος μου. Ήρθα για σας, ήρθα γιατί αισθάνομαι εδώ το χώρο ότι είναι ένα πνευματικό λιμάνι. Ένα πνευματικό φυλάκιο της Ορθοδοξίας μας, των εθνικοθρησκευτικών μας ιδεών. Και με την ευκαιρία που μου δόθηκε και με την ευλογία του Σεβαστιωτάτου να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών, που η γιορτή του σήμερα είναι, και αυτό το μήνυμα να μας δώσουν πως η ενότητα στην Εκκλησία μας και η ενότητα στο έθνος μας είναι η δύναμη του Θεού, η ακατανίκητη. Εάν αυτή τη στιγμή το έθνος μας υποφέρει, είναι γιατί μας διέσπασαν αυτή την Αγία Ενότητα. Σήμερα δεν γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων, γιορτάζουμε τη σύναξη, η οποία καθιερώθηκε για να μας δώσει αυτό το μήνυμα ότι είναι ένα πράγμα, εν σώμα και εν πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί, να βλέπει ο ένας τον άλλο στα μάτια. Εγώ ήρθα εδώ να σας δω, να με δείτε, να πάρουμε δύναμη, γιατί τα χρόνια αυτά που έρχονται τώρα θα είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολα για την κοινωνία μας, δύσκολα για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οποία όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και εδώ στην επαρχία έχω διαπιστώσει ότι φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν μια δουλειά. Έχουν δύο και τρία πτυχία και δεν έχουν δουλειά τα παιδιά και φεύγουν. Όχι, να μην φύγουν τα παιδιά μας. Αλλά και αν φύγουν, οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες που είναι για την παιδεία, θα φωτίσουν τα παιδιά μας να αναπτυχθούν και στα δύσκολα διλήμματα τη ζωή να επιλέγουν το πιο σωστό. Το δεύτερο, το οποίο σαν μήνυμα θα το αναπτύξω με λίγα λόγια, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι το μήνυμα του ερχομού μας σε αυτή τη ζωή, της παρουσίας μας μέσα στην Εκκλησία, της παρουσίας μας μέσα στην κοινωνία, που βλέπουμε άλλοι άνθρωποι να γεννιόνται χωρίς να το θέλουν, στην Αφρική, στην Κένια, στην Ουγκάντα, στην Διάφρα, και να υποφέρουν, να πεινάνε, και εμείς να τα έχουμε όλα. Άλλος να είναι στο κρεβάτι του πόνου, καταδικασμένος μια ζωή. Άλλα παιδιά στα ναρκωτικά, στην απελπισία, στην απόκρωση. Γιατί γίνονται αυτά? Τα πάντα παραχωρεί ο Θεός, τα παραχωρεί, δεν τα δημιουργεί. Για να γνωρίσουμε τον Θεό. Πώς μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό? Για να γνωρίσουμε τον Θεό, ναι. Και ο πλούτος που δίνεται στον άνθρωπο είναι για να γνωρίσει τον Θεό. Όμως, φιλοσοφώντας τη ζωή και πιστεύοντας ότι ό,τι και αν έχει, δεν είναι δικό του. Είναι διαχειριστής ξένων πραγμάτων, του Θεού και το χρήμα. Και ο άλλος καμαρώνει για τη μυϊκή του δύναμη.
αν τρέχει στα αρμοδίτια να φτιάξει το πρόσωπό του, θα γίνει πιο ωραία. Δεν είναι αυτό η αιτία που ήρθαμε στη ζωή να φαινόμαστε στον κόσμο ωραίοι, ούτε να φαινόμαστε πλούσιοι και να κατακτήσουμε υλικά τον κόσμο, αλλά για να γνωρίσουμε τον Θεό. Γι' αυτό ήρθαμε. Και εμείς που είμαστε εδώ, που ξεχωρίζουμε οι ολίγοι μεταξύ των πολλών στη γη επάνω, είναι γιατί φιλοσοφήσαμε αυτό το θέμα. Γιατί ήρθαμε στη ζωή. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ήρθαμε να φάμε και να πιούμε και να πεθάνουμε. Όχι. Εμείς είμαστε οι φιλόσοφοι αυτής της ζωής, που πιστεύουμε ότι ήρθαμε εδώ από τον Θεό απεσταλμένοι για να γνωρίσουμε τον Θεό. Το γνωρίσαμε. Ο πλούσιος το γνωρίζει δια του πλούτου, όταν διαχειριστεί σωστά τον πλούτο. Ο φτωχός θα γνωρίσει τον Θεό με την υπομονή και την καρτερία. Εκείνος ο οποίος είναι καρφωμένος στο κρεβάτι του πόνου, και αυτός θα γνωρίσει τον Θεό. Γιατί ξέρετε, ο πόνος, καμιά φορά και οι δοκιμασίες, μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει πόνο στη ζωή αυτή και δεν γονατίζει μπροστά στο θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο εγωιστής και ο σκληροκάρδιος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ωστόσο όμως, εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία, το μήνυμα της Εκκλησίας μας είναι να γνωρίσουμε και να προσεγγίσουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Θεό. Και σήμερα εγώ που ήρθα εδώ, για αυτόν τον σκοπό ήρθα. Γνωρίζοντας εσάς, έχοντας την αγάπη μου προς εσάς, να και εσείς να γνωρίσετε εμένα και όλοι μαζί εν τη ενότητα να αποκτηρέσουμε μία ισχύ, να γνωρίζουμε ότι δεν είστε μόνο εσείς, είμαστε και εμείς στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο. Οι ολίγοι με, αλλά υπάρχουμε που κρατάμε τη σπίθα της ορθοδοξίας, το μήνυμα του Χριστού μας δια των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων της εκκλησιαστικής παραδόσεως, να το μεταλαδοπαδεύσουμε στις επόμενες γενναίες. Είμαστε ολίγοι. Δεν έχει σημασία αυτό αν είμαστε ολίγοι. Γιατί η αλήθεια πάντοτε είναι μεταξύ των ολίγων. Ωστόσο όμως, επειδή έχουμε να κάνουμε και την περιφορά, θα τελειώσω με μια ευχή μέσα από την καρδιά μου, γιατί το αισθάνομαι και γι' αυτό ήρθα εδώ να σας πω πως σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Και έρχομαι και εγώ εδώ από τον μπορώ κάθε χρόνο να ενώνουμε τις προσευχές μας. Ευχαριστώ τον Σεβασμό του Μενάρχη σας, τον κύριο Αμβρόσιο, τον πατέρα Ιάκωβο, και συγχαίρω και τους ιεροψάρτες σας, οι οποίοι σήμερα απέδωσαν πολύ ωραία και μελωδικότητα τους ύμνους του Όρθου και της Θείας Λειτουργίας. Να συγχαρώ τον πρόεδρό σας, τον κύριο Θεόδωρο, και όλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σας, αλλά και όλες τις γυναίκες οι οποίες υπηρετούν την Εκκλησία σας και έχετε ένα τόσο λαμπρό και ωραίο ναό στη Δράμα, στη Μακεδονία μας. Τελειώνω και λέω πάλι ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό το φωνάξαμε στην Αθήνα και αξιώνουμε τώρα, πατώντας τα χώματα της Μακεδονίας, να το πω και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσο παραμείνουμε κοντά στον Χριστό, έχουμε την Παναγία μας, δεν είναι δυνατόν κανένας πρωθυπουργός, κανένας πολιτικός να μας πάρει την Ελλάδα. Εάν σήμερα γίνεται αυτό, γίνεται γιατί όλοι μας απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, από την επικοινωνία μας με τον Θεό. Βλέπετε, ψηφίστηκαν τόσοι νόμοι, τόσα νομοσχέδια που καταργούν την ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε εκ των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν άνοιξε μύτη να παντρεύονται δύο άντρες και να μπορούν να υιοθετούν παιδί. Να μην λέγεται μάνα και πατέρας, να λέγεται άρφα και βήτα. Όλα αυτά γίνονται επί των ημερών μας και θα δούμε περισσότερα. Ωστόσο, εμείς θα καθιστούμε στα πόδια μας, στην πίστη μας στον Χριστό, και ο Θεός έχει. Η Παναγία να είναι βοηθειά μας και Άγιοι Κύριοι Ιεράρχες, φωτισμός εις όλους εμάς και στα παιδιά σας. Χρόνια πολλά.